Χαίρετε και στις θλίψεις, διότι οι θλίψεις κατεργάζονται υπομονή, η υπομονή τελειοποιεί το χαρακτήρα. Χαίρετε και στις θλίψεις, διότι οι θλίψεις για τους πιστούς που υπομένουν τις θλίψεις αγωγίστος, οι θλίψεις για τους πιστούς είναι τίποτε εν συγκρίση με τη δόξα η οποία αναμένει τους πιστούς. Στην προηγουμένη εκπομπή προαναγγείλαμε ότι σήμερα θα ομιλήσουμε για το φοβερό φαινόμενο των σεισμών. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα καυτά, θα έλεγα, θέματα. Ένα θέμα είναι το θέμα των σατανιστών. Η δίκη των σατανιστών αυτές τις ημέρες συνεκλώνησε το Πανελλήνιο. Αλλά δεν θα ομιλήσουμε σήμερα για τους σατανιστάς. Θα πούμε μόνον ότι οι ορθολογιστές δεν ομολόγησαν ότι υπάρχει σατανάς ή διάβολος και ότι πίσω από τους σατανιστάς και σατανολάτρες και όλα τα σατανικά φαινόμενα κρύπτεται ο μεγάλος εχθρός και αντίδικος της ανθρωπότητος, ο σατανάς. Κατορθώνει ο σατανάς να ενεργεί δια των ιών της απαιθείας, να κάνει τρομερά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, και όμως από τους πολλούς, από τους ορθολογιστάς, από τους απίστους, να θεωρείται ανύπαρκτος. Είναι μία μεγάλη επιτυχία του σατανά να ενεργεί, να συνταράσει τον κόσμο, και όμως ο κόσμος να παραμένει άπιστος και να μην λέγει ότι υπάρχει σατανάς. Η Γραφή σαφώς κηρύττει την ύπαρξη του σατανά ως προσωπικού όντος, το οποίο πολεμεί την ανθρωπότητα, πολεμεί το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Κάναμε εδώ από την τηλετώρα μια σειρά εκπομπών με θέμα τα σατανικά φαινόμενα και αποδείξαμε ότι υπάρχει σατανάς, διότι τα φαινόμενα του δαιμονισμού, του πνευματισμού, του υπνοτισμού, της μαύρης και της λευκής μαγείας δεν δύναται να εξηγηθούν κατά τρόπο φυσικό. Ερμηνεύονται μόνο εάν παραδεχθούμε την ύπαρξη προσωπικού όντως, το οποίο η Γραφή κηρύττει και ονομάζει σατανά και διάβολο και αιωσφόρο. Εάν, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος δεν παραδέχεται όλα τα δόγματα της πίστεως, όλες τις αλήθειες που αποκάλυψε ο ουρανός, τη γη, ο Θεός στους ανθρώπους, δεν πρόκειται να τύχει σωτηρίας, διότι είναι αιρετικός και άπιστος. Και να γιώτα, για να θετήσουμε, για να απορρίψουμε από τη χριστιανική διδασκαλία, δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, είμεθα αιρετικοί, είμεθα άπιστοι και χανόμεθα. Η ύπαρξη του σατανά είναι προϋπόθεση της εν Χριστώ απολυτρώσεως, διότι όπως διακηρύσει ο Απόστολος Ιωάννης, ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Το συλλήτωργο του Οικουμενικού Πατριάρχου με τον Πάπα αυτές τις ημέρες συγκλονίζει επίσης και συνταράσει τους συνειδητούς ορθοδόξους χριστιανούς. Τι να υπούμε επ' αυτού? Δεν μπορούμε να υπούμε κάτι διαφορετικό από ό,τι λέγει ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, και ό,τι λέγουν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, οι οποίοι ερμήνευσαν τη Γραφή και έθεσαν κανόνες, διατύπωσαν νόμους. Η Αγία Γραφή και οι ιεροί κανόνες των Θεοφόρων Πατέρων αυστηρώς απαγορεύουν τον συγχρονισμό με τους αιρετικούς. Αυστηρώς απαγορεύουν τις συμπροσευχές και τους ιονεορτασμούς με τους αιρετικούς και τις ανταλλαγές δώρων. Ποιος εξουσιοδότησε τους οικουμενιστάς και κάνουν τόσο μεγάλα ανοίγματα προς τους ετεροδόξους? Όλοι
Έχουμε διαβάσει το Λόγο του Θεού, όλοι ξέρουμε ότι η αγάπη είναι κορυφαία αρετή, όλοι εξ αγάπης θέλουμε να ενωθεί όλος ο χριστιανικός κόσμος, ορθόδοξοι, παπικοί, προτεστάντες. Σε κάθε λειτουργία ευχόμεθα δια του στόματος του ιερέως υπέρ της των πάντων ενώσεως, αλλά ένωση αληθινή είναι η ένωση που γίνεται με το έδαφος της αληθείας. Επαναλαμβάνω, αγαπητοί τηλεθεατές, ένωση αληθινή, την οποία εγκρίνει ο Θεός, είναι η ένωση που γίνεται στο έδαφος της αληθείας. Όχι να ενώνεται η αλήθεια με την πλάνη και το ψεύδος, όχι να ενώνεται η ορθοδοξία με την αίρεση, αλλά να μετανοούν οι ετερόδοξοι αιρετικοί, να εγκαταλείπουν τις καινοτομίες, τα δόγματα που εισήγαγαν, και κατόπιν δεν έχουμε καμία αντίρρηση για την ένωση. Εάν οι παπικοί και εν συνεχεία οι προτεστάντες και οι άλλοι αιρετικοί μετανοήσουν, εγκαταλείψουν τις αιρέσεις τους και επανέλθουν στην πίστη της Εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων, χαρά και αγαλίαση θα έχουμε και θα πανηγυρίσουμε μια ένωση ευλογημένη που θέλει ο Θεός. Αλλά ένωση αληθείας με ψεύδος είναι ψευδοένωση και δεν τη θέλει ο Θεός, τη θέλει ο Σατανάς και τη θέλουν και μερικοί επιπόλαιοι χριστιανοί που δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή, δεν μελετούν το βάθος της Ορθοδοξίας μας. Έπειτα από αυτά τα ολίγα για το θέμα των σατανιστών και το συλλήτωργο του Οικουμενικού Πατριάρχου με τον Πάπα κατά την εορτή του Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη, ερχόμεθα στο θέμα που προαναγγείλαμε. Είναι το θέμα οι σεισμοί. Συχνά η ελληνική πατρίδα σύεται από σεισμούς. Και τώρα τελευταία σύστηκαν πολλά μέρη της Ελλάδος. Σύστηκε η Χαλκιδική, σύστηκαν τα Γραβενά, σύστηκε η Κοζάνη, σύστηκε το Αίγιο, σύστηκε η Κρήτη και άλλοι σεισμοί έγιναν. Όπως είπε ένας δημοσιογράφος, αυτό τον καιρό η Ελλάδα χορεύει. Χορεύει το φοβερό χορό των σεισμών. Γεννάται το ερώτημα, πού οφείλονται οι σεισμοί? Οι δημοσιογράφοι και άλλοι κοσμικοί άνθρωποι ομιλούν για Εγκέλαδο. Ο Εγκέλαδος λέγουν σύει το έδαφος, σύει την Ελλάδα, σύει και άλλα μέρη του κόσμου. Ο Εγκέλαδος. Δεν το λένε μόνο κοσμικοί δημοσιογράφοι και άλλοι κοσμικοί άνθρωποι, το λέγουν δυστυχώς και θρησκευτικοί άνθρωποι. Άκουσα με τα αυτιά μου εκπομπή από ένα θρησκευτικό εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό και ο μιλητής με ομιλούσε πάλι για Εγκέλαδο. Υπάρχουν και δεσποτάδες οι οποίοι εκδίδουν εγκυκλίους και μέσα στις εγκυκλίους ομιλούν για Εγκέλαδο. Φτάσαμε στο σημείο και οι θρησκευτικοί άνθρωποι και οι εκκλησιαστικοί παράγοντες να εντρέπονται να ομιλήσουν τη γλώσσα της Αγίας Γραφής, να εντρέπονται να ομιλήσουν τη γλώσσα των πατέρων και να μιλάνε τη γλώσσα των ειδωλολατρών, τη γλώσσα της μυθολογίας. Διότι τι ήταν ο Εγκέλαδος? Ήταν ένας γίγαντας, ένας τιτάνας της μυθολογίας, ο οποίος έλεγαν οι αρχαίοι ότι ετάφη στη Σικελία κάτω από την Έτνα, από την θεά Αθηνά, και με τις κινήσεις του σύει το έδαφος και με την πνοή του
δημιουργεί ηφαίστεια και εξακοντίζει λάβα. Μεγάλα παραμύθια. Δεν υπάρχει κανένας γίγαντας, κανένας εγκέλαδος ή κανένας ημίδος ή κανένας θεός των αρχαίων ο οποίος ιδωλολατρών που να προκαλεί σεισμό. Τι υπάρχει? Υπάρχει ένας θεός, ο εντριάδη θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ο αληθινός θεός. Και ο αληθινός Θεός, ο εντριάδη Θεός, ο Θεός της Γραφής, ο Θεός του Χριστιανισμού, ο Θεός των Πατέρων ημών, αυτός είναι το έδαφος. Αυτή είναι η γλώσσα της Γραφής, αυτή είναι η γλώσσα της πίστεως, η γλώσσα των πιστών, αγαπητοί τηλεθεατέ. Ο Άγιος Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας, γράφει για τους σεισμούς. Αιτία των σεισμών είναι η οργή του Θεού. Ο Χρυσόστομος ομιλεί τη γλώσσα της Γραφής. Η Γραφή δεν ομιλεί μόνο για αγάπη Θεού, ομιλεί και για οργή Θεού. Αιτία των σεισμών είναι η οργή του Θεού. Και αιτία της οργής του Θεού είναι οι αμαρτίες μας. Αυτή είναι η γλώσσα της Γραφής και αυτή είναι η γλώσσα των Πατέρων. Υπάρχουν βεβαίως αντιρρήσεις εκ μέρους των κοσμικών ανθρώπων και των ορθολογιστών. Τι λένε οι αντιρρησίες? Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη. Ναι, το ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη και πρώτοι το ξέρουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι συνειδητοί Χριστιανοί οι οποίοι διαβάζουν τις Γραφές. Μέσα στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, του Αποστόλου που εόρταζε αυτές τις ημέρες, περιέχεται η μεγάλη αυτή διακήρυξη ότι ο Θεός αγάπη εστί. Ο Θεός είναι αγάπη και είναι απέραντη αγάπη, εσταυρωμένη αγάπη. Αλλά ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Και όταν κάνουμε κατάχρηση της αγάπης του Θεού, τότε τον λόγον λαμβάνει η δικαιοσύνη του Θεού που εκδηλώνεται ως οργή του Θεού. Έτσι λέγει η Αγία Γραφή. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευόμεθα την αγάπη του Θεού, να καταχρώμεθα την αγάπη του Θεού, να λέμε ο Θεός αγάπη είναι και να κάνουμε όλα τα αμαρτωλά μας θελήματα, να γλεντοκοπάμε αγρίως, να οργιάζουμε και να θέλουμε το Θεό να μας αφήνει ησύχους, να οργιάζουμε. Θεός ου μη κτηρίζεται. Ο Θεός δεν μη κτηρίζεται, λέγει πάλι η Γραφή. Ο Θεός δεν πιάνεται κορόιδο. Δεν μπορεί εμείς να οργιάζουμε εν ονόματι της αγάπης του Θεού και να θεωρούμε το Θεό υποχρεωμένο να μας προστατεύει και να μας εξασφαλίζει όλες τις συνθήκες και όλους τους όρους για να κάνουμε τα αμαρτωλά μας θελήματα και τα οργιά μας. Οι σεισμοί, λέγουν οι αντιρρησίες, είναι φυσικά φαινόμενα. Και στα φυσικά αυτά φαινόμενα δεν έχει ο Θεός καμία ανάμιξη. Λάθος. Φυσικά φαινόμενα είναι βεβαίως οι σεισμοί. Αλλά να πούμε ότι δεν έχει ανάμιξη ο Θεός τους σεισμούς, αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι πλάνη. Ο Θεός έχει ανάμιξη και στους σεισμούς και όλα, σε όλα τα φαινόμενα της φύσεως. Οι δεϊστέ, ορθολογιστέ, φιλόσοφοι και θεολόγοι αν θέλετε, έχουν τη θεωρία ότι ο Θεός αφού δημιούργησε τον κόσμο αποσύρθηκε τρόποντινά σε μία γωνία του σύμπαντος
και θεάται παρακολουθεί απαθώς τη λειτουργία του σύμπαντος. Παρακολουθεί τη λειτουργία του σύμπαντος χωρίς να επεμβαίνει. Αυτό λέγον ιδεϊστέ. Αλλά αυτή η θεωρία είναι ικτρή πλάνη. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέγουν οι δεϊστέ. Μας ενδιαφέρει τι λέγει η Αγία Γραφή. Διότι η Αγία Γραφή με πλήθος αποδείξεις αποδεικνύεται θεόπνευστη. Η Αγία Γραφή βεβαιώνεται με σημεία, με θαύματα και με προφητείες. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και τονίζω, δεν μας ενδιαφέρει τι λέγει ο κόσμος που έχει δικό του φρόνημα, διαφορετικό από το φρόνημα της Γραφής. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέγουν οι δεϊστέ, οι αντιρρησίες. Μας ενδιαφέρει τι λέγει η Αγία Γραφή. Τι λέγει η Αγία Γραφή, τι έλεγε σήμερα ο Χριστός μέσα στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάστηκε κατά τη Θεία Λειτουργία στους Ιερούς Ναούς της Ορθοδοξίας. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ου σπύρουσι ουδέ θερίζουσι ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Κοιτάξετε, είπε ο Χριστός, τα πετεινά του ουρανού. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται μπροστά στα μάτια του Χριστού, πετούσε ένα κοπάδι από πουλιά. Κοιτάξετε τα πετεινά του ουρανού, δε σπέρνουν, δε θερίζουν, δε συγκομίζουν, δε μαζεύουν τρόφιμα στις αποθήκες, αλλά ο ουράνιος πατέρας μεριμνά για αυτά, φροντίζει για αυτά και τρέφει τα πετεινά του ουρανού, τρέφει και αυτά τα κοράκια. Τι είπε επίσης ο Χριστός σύμφερα με το σημερινό Ευαγγέλιο? Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νύθι, και ο πατήρ ο ουράνιος αμφιένισιν αυτά. Λέγω ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετος εν τούτον. Μελετήσετε τα άνθη του αγρού, καταμάθετε τα άνθη του αγρού, μελετήσετε τα άνθη του αγρού, τα αγριολούλουδα, δεν κοπιάζουν, δεν νύθουν, δεν γλέθουν, δεν κάνουν νήματα, δεν κάνουν εφάσματα ρούχα, και όμως πόσο ωραία είναι, τι μεγάλη έχουν, πόσο ωραία τα ντύνει ο Θεός. Σας λέγω, ούτε ο Σολομών παρόλη τη δόξα του, παρόλο το μεγαλείο του, δεν ντύθηκε τόσο όμορφα όσο τα αγριολούλουδα της γης. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου? Ο Θεός ενδιαφέρεται και για τα αγριολούλουδα, ενδιαφέρεται και για τα πετεινά του ουρανού. Πολύ περισσότερο δεν ενδιαφέρεται για μας τους ανθρώπους? Τι είναι ένα στρουθείο, ένα σπουργητάκι, ένα πολύ ευτελές πουλί, μια δεκάρα αξίζει. Και όμως, είπε ο Χριστός, ένα στρουθείο, ένα σπουργίτι δεν πέφτει κάτω στη γη, δεν πεθαίνει χωρίς το θέλημα του Θεού. Ο Θεός ενδιαφέρεται για όλα, πολύ περισσότερο για τον άνθρωπο και για τις λεπτομέρειες της ζωής του ανθρώπου. Και τρίχες της κεφαλής ημών πάσε η ρυθμημένη εσύ, είπε ο Χριστός. Και οι τρίχες από το κεφάλι μας είναι αριθμημένες. Τα πάντα γνωρίζει, τα πάντα παρακολουθεί ο Θεός και για τις λεπτομέρειες της ζωής των ανθρώπων ενδιαφέρεται ο Θεός. Πόσο μάλλον ενδιαφέρεται σε περιπτώσεις τρομερές όπως είναι οι περιπτώσεις των σεισμών. Δεν προκαλούνται οι σεισμοί χωρίς το θέλημα του Θεού. Μέσα στη Αγία Γραφή
Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ακούμε το Χριστό να βεβαιώνει: «Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Ο πατέρας μου έως τώρα εργάζεται και εγώ ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός, επίσης εργάζομαι». Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και την εβδόμη ημέρα κατέπαυσε από πάντων των έργων αυτού, λέγει η Αγία Γραφή. Ανεπάφθη, σταμάτησε τα έργα του. Αλλά όταν λέγει η Γραφή ότι ο Θεός σταμάτησε τα έργα του, εννοεί τα έργα της δημιουργίας. Αυτά τα έργα σταμάτησε την εβδόμη ημέρα, όπως λέγει το βιβλίο της Γενέσεως. Αλλά δεν είναι μόνο το έργο της δημιουργίας, είναι και το έργο της συντηρήσεως του κόσμου και της διακυβερνήσεως του κόσμου. Αυτό δε το έργο συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θα συνεχίζεται στο μέλλον. Γι' αυτό ο Χριστός είπε: «Ο πατέρας μου έως τώρα εργάζομαι και εγώ ο Υιός του επίσης εργάζομαι». Και το Άγιο Πνεύμα εννοείται εργάζεται και συνεργάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό για τη συντήρηση και για τη διακυβέρνηση του κόσμου. Ο Θεός, αγαπητοί τηλεθεατέ, με την ενέργειά Του επιδρά πάνω στον κόσμο και έτσι λειτουργεί ο κόσμος, έτσι λειτουργεί το σύμπαν. Ή αν αυτή τη στιγμή ανοίγω το στόμα μου και ομιλώ, είναι διότι επιδρά επάνω μου η ενέργεια του Θεού. Κι αν απλώς υψώνουμε το χέρι μας ή αν βαδίζουμε, κινούμε τα πόδια μας, αυτό συμβαίνει διότι επάνω μας επενεργεί η ενέργεια του Θεού. Κι αν κινούνται τα άστρα με ηλικιώδεις μάλιστα ταχύτητες και με πολλές συγχρόνως κινήσεις, τούτο συμβαίνει διότι επάνω στα άστρα, πάνω στο σύμπαν, επενεργεί η δύναμη του Θεού. Αυτό που λέγουν οι επιστήμονες έλξης, τι είναι ένας κάτι αναλύσει? Είναι η θέληση και η ενέργεια του Θεού. Δεν είναι η δική μας θέληση ή η δική μας ενέργεια. Λέγουν οι άθεοι, οι ασεβέστατοι αυτοί οι άνθρωποι και οι ανοητότατοι αυτοί οι άνθρωποι, ότι ο Θεός πέθανε. Ο Θεός δεν είναι δυνατόν να πεθάνει. Ένας που πεθαίνει δεν μπορεί να είναι Θεός. Ο Χριστός πέθανε, αλλά δεν πέθανε ως Θεός. Πέθανε ως άνθρωπος. Ή αν πέθαινε ο Θεός, όπως λέγουν οι άπιστοι και οι άθεοι, θα διαταρασόταν με τρομερή διαταραχή ολόκληρο το σύμπαν. Ή αν πέθαινε ο Θεός, θα καταστρεφόταν το σύμπαν. Αν πέθαινε ο Θεός, το σύμπαν θα επανερχόταν στο μηδέν. Από το μηδέν έγινε το σύμπαν και έχει την τάση να επανέλθει στο μηδέν, στην ανυπαρξία, αλλά το κρατεί στην ύπαρξη και στη λειτουργία η ενέργεια του Θεού. Δεν υπάρχουν πιο ανόητοι άνθρωποι, δεν υπάρχουν πιο τρελοί άνθρωποι και δεν υπάρχουν πιο αυθάδεις και ασεβείς άνθρωποι από αυτούς που λέγουν ότι δεν υπάρχει Θεός ή ότι πέθανε ο Θεός. «Ο πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι». Εργάζεται ο πατήρ, εργάζεται ο Υιός, εργάζεται όλη η Αγία Τριάς και συνεργάζονται τα τρία πρόσωπα για να υπάρχει ο κόσμος και να υπάρχουμε και εμείς
και να κατευθυνόμεθα προς ορισμένο τέλος, προς ορισμένο σκοπό. Αλλά επειδή ο άνθρωπος αμάρτησε και εξακολουθεί να αμαρτάνει, γι' αυτό στη λειτουργία του σύμπαντος παρατηρούνται και διαταραχές. Επειδή αμάρτησε ο άνθρωπος και εξακολουθεί να αμαρτάνει, γι' αυτό συμβαίνουν όχι μόνο ευχάριστα, αλλά και δυσάρεστα φυσικά φαινόμενα. Συμβαίνουν και θεομηνίες. Η φύση, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, στην πιο θεολογική επιστολή του, η φύση, οι κτήσεις, η δημιουργία, εξαιτίας των αμαρτιών ημών των ανθρώπων, η φύση η οποία για μας έγινε, η κτήση η οποία για μας έγινε εξαιτίας των ειδικών μας αμαρτιών, υπετάγει και αυτή στη φθορά και συστενάζει και συνοδύνει, όπως ποιητικότατα γράφει ο μεγάλος Απόστολος Παύλος που εορτάσαμε αυτές τις ημέρες, και περιμένει με λαχτάρα και οι κτήσεις που προσωποποιείται εδώ, περιμένει και η λαχτάρα, με λαχτάρα και οι κτήσεις να απαλλαγεί από τη φθορά και να απολαύσει κατά τη μεγάλη ημέρα της παλιγενεσίας, της ανακαινήσεως του σύμπαντος, την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, να απολαύσει και η φύση την αυθαρσία, να εισέλθει στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Αλλά μέχρι τότε θα συμβαίνουν στη φύση θεομηνίες, θα συμβαίνουν δυσάρεστα φαινόμενα. Από την αρχή της πτώσεως εισέβαλε το κακό μέσα στη φύση. Τι είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους, τι είπε στον Αδάμ? Η γη θα βλαστάνει, θα φύγει, θα βλαστάνει, θα γεννά ακάλθας και τριβόλους. Αν δεν αμάρτανε ο άνθρωπος, η γη δεν θα είχε αγκάθια και τριβόλια. Αν δεν αμάρτανε ο άνθρωπος, η θάλασσα δεν θα εξαγριωνόταν, δεν θα ύψωνε αφρισμένα κύματα και δεν θα έπνιγε τους ανθρώπους. Αν δεν αμάρτανε ο άνθρωπος, τα άγρια θηρία της φύσεως δεν θα κατασπάραζε το ένα το άλλο και δεν θα κατασπάραζαν τους ανθρώπους. Αν δεν αμάρτανε ο άνθρωπος, δεν θα γίνονταν και καταστρεπτικοί σεισμοί. Δεν θα γίνονταν σεισμοί όπως γίνονται σήμερα και θρυνούμε χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Ειδικώς ως προς τους σεισμούς, τι διδάσκει η Αγία Γραφή? Αν ανοίξει κανείς την Αγία Γραφή, θα δει ότι σε πολλά σημεία η Αγία Γραφή ομιλεί για σεισμούς και κηρύττει ότι πίσω από τους σεισμούς είναι ο Θεός. Στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ διαβάζουμε ότι ο Θεός είναι οσίων την υπουρανών εκθεμελίων. Ο Θεός είναι αυτός που έχει τη δύναμη να σύει τη γη που είναι κάτω από τον ουρανό εκθεμελίων, από τα θεμέλια. Ποιος άλλος εκτός από τον παντοδύναμο Θεό θα μπορούσε να σύσει τη γη εκθεμελίων? Επίσης στην Παλαιά Διαθήκη, στον προημιακό ψαλμό, τον ψαλμό 103 που διαβάζουμε στον Εσπερινό, μεταξύ των άλλων λόγων ακούμε και αυτούς τους λόγους. Απευθύνεται ο ψαλμοδός προς το Θεό και λέγει,
ανοίξα δώσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου και ιστορχούν αυτών επιστρέψουσι κλπ. Επίσης, στον ίδιο ψαλμό διαβάζουμε «Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται». Ο Θεός, λέγει ο πρώτος λόγος, ανοίγει το χέρι του. Εδώ ο Θεός παρουσιάζεται ανθρωπομορφικά, σαν να έχει χέρια όπως ο άνθρωπος. Ανοίγει ο Θεός το χέρι του, σκορπάει τα αγαθά του, σκορπάει τις ευεργεσίες και γεμίζει όλα τα όντα με ευχαρίστηση, με ευφροσύνη. Αλλά και αποστρέφει ο Θεός το πρόσωπό του. Όταν οι άνθρωποι ακολασταίνουν, αμαρτάνουν συστηματικά και μένουν αμετανόητοι, όταν οι άνθρωποι καταφρονούν το Θεό, τότε ο Θεός οργίζεται και αποστρέφει το πρόσωπο από τους ανθρώπους, γυρίζει αλλού το πρόσωπό του, δεν θέλει να δει τους ανθρώπους. Και τότε λέγει ταράσσονται τα πάντα, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αποστρέφεις με οργή το πρόσωπό σου και ταράσσονται τα σύμπαντα. Ο Θεός από το ύψος της μεγαλοσύνης του ρίπτει απλώς ένα βλέμμα πάνω στη γη και κάνει τη γη να τρέμει. Εγγίζει με το δάχτυλό του τις κορυφές των βουνών και πετούν καπνό και λάβα, ανοίγουν ηφαίστεια. Είναι ποιητικότατη η γλώσσα του ψαλμωδού. Αυτός ο λόγος, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, υπενθυμίζει ένα όμοιο λόγο του Ομήρου, του μεγαλυτέρου ποιητού έξω από την Αγία Γραφή. Τι λέγει ο Όμηρος σε ένα σημείο, μιλάει για τον Δία, το μεγάλο αλλά ψεύτικο Θεό των Ελλήνων, το Θεό του Ολύμπου. Τι λέγει για το Δία, ότι ο Δίας κούνησε την κεφαλή του, κουνήθηκε η χέτη του, η κόμη του, και από την κίνηση της κεφαλής και της χέτης του έστησε το μεγάλο Όλυμπο. Ο λόγος του ψαλμωδού είναι ανώτερος από το λόγο του Ομήρου. Κατά τον Όμηρο ο Ζεύς, ο Δίας, κούνησε την κεφαλή του και τη χέτη του για να κινηθεί, να υποστεί σεισμό ο Όλυμπος, ένα βουνό της γης. Κατά το λόγο όμως του ψαλμωδού, ο Θεός, ο αληθινός Θεός, δεν χρειάστηκε να κινήσει την κεφαλή του. Απλώς ρίχνει ένα βλέμμα επάνω στη γη και σύεται όχι μόνον η γη, όχι μόνον ο Όλυμπος, αλλά ολόκληρη η γη. Ο Θεός εγγίζει με το δάχτυλό του τα βουνά και ανοίγουν ηφαίστεια και πετιέται καπνός και λάβα πάνω από τις κορυφές των ωραίων. Σε όλα η γραφή, αγαπητοί μου, έχει την υπεροχή έναντι των ωραιότερων δημιουργημάτων του ανθρωπίνου πνεύματος. Η γραφή, όπως είπαμε και τονίσαμε και θα λέμε και θα τονίζουμε, προς καταδίκην αυτών που περιφρονούν το Λόγο του Θεού και θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο χωρίς να έχουν καν την περιέργεια να ανοίξουν το Λόγο του Θεού, η γραφή είναι άφθαστη, ασύγκριτη, μοναδική, αθάνατη αιώνια. Η γραφή είναι θεόπνευστη και αλίμονος στους ανθρώπους
που περνούν από αυτή τη ζωή, που περνούν από αυτό τον πλανήτη χωρίς να έχουν ούτε καν την περιέργεια να ανοίξουν, να μελετήσουν την Αγία Γραφή. Συνέφερε αυτοί οι άνθρωποι να μην είχαν γεννηθεί στον κόσμο. Ερχόμεθα στην Καινή Διαθήκη. Λένε πολλοί, οι σεισμοί είναι φυσικά φαινόμενα στα οποία δεν έχει ανάμειξη ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Αφού είναι αγάπη ο Θεός και είναι μόνον αγάπη κατά αυτούς, πάλι ο Θεός δεν αμνηστεύεται κατά αυτούς, αφού είναι και παντοδύναμος και δεν αποτρέπει τους σεισμούς αλλά τους επιτρέπει. Επαναλαμβάνω αυτό το επιχείρημα. Λένε, για να διασώσουν την αγάπη του Θεού οι ορθολογιστές, οι κοσμικοί άπιστοι, οι αντιρρησίες, ο Θεός είναι αγάπη και δεν είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει τους σεισμούς και να σκοτώνονται άνθρωποι και να γίνονται και άλλες μεγάλες καταστροφές, υλικές καταστροφές. Και εμείς τους λέμε, αφού ο Θεός είναι παντοδύναμος και βλέπει ότι οι σεισμοί έχουν καταστρεπτικά αποτελέσματα, γιατί με την παντοδυναμία του δεν επεμβαίνει να αποτρέψει τους σεισμούς? Ούτως ή άλλως, με τον τρόπο που σκέπτονται οι ορθολογιστές και οι αντιρρησίες, δεν μπορούν να διασώσουν την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού διασώζεται ακεραία και όταν γίνονται σεισμοί που τους επιτρέπει ο Θεός, που τους προκαλεί, θα έλεγα, η οργή του Θεού, όπως είπε ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί? Γιατί οι σεισμοί πάλι από αγάπη γίνονται. Από παιδαγωγική αγάπη. Με τους σεισμούς τροποδηλά ο Θεός μας τραβάει λίγο το αυτί για να συνέλθουμε. Οι σεισμοί προκαλούνται από αγάπη και από δικαιοσύνη. Είναι και οι δύο ιδιότητες του Θεού, και η αγάπη και η δικαιοσύνη. Όταν καταχρώμεθα την αγάπη του Θεού, επεμβαίνει η δικαιοσύνη χωρίς να εξαφανίζεται η αγάπη και το έλεος. Γίνεται ένας συγκερασμός αγάπης και δικαιοσύνης, τιμωρίας και ελέος, για παιδαγωγικούς σκοπούς, όχι από εκδίκηση του Θεού, για να μετανοούμε και να σωζόμεθα με μια σωτηρία που είναι αιώνια και απερίγραπτη. Μας λένε οι αντιρρησίες, σήμερα η επιστήμη μπορεί να προβλέψει τους σεισμούς. Προτού γίνουν σεισμοί μπορεί να μας πει, σε με λίγες ημέρες θα έχουμε σεισμό στο τάδε μέρος της γης. Ωραία. Ο Θεός έδωκε την επιστήμη και δυνάμει της επιστήμης ο άνθρωπος προβλέπει ορισμένα πράγματα. Αλλά επειδή προβλέπονται οι σεισμοί από την επιστήμη, αυτό είναι επιχείρημα ότι ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με τους σεισμούς? Όχι, αγαπητοί μου, είναι σαθρό το επιχείρημα. Και εγώ προγνωρίζω ότι έπειτα από 5 ώρες το ρολόγι, το ξυπνητήρι θα χτυπήσει. Το προγνωρίζω ότι σε 5 ώρες θα χτυπήσει το ρολόγι. Αλλά το ερύθμισα εγώ για να χτυπήσει. Δεν χτυπάει αφέ αυτού. Εγώ ο άνθρωπος ρύθμισα το ρολόγι να χτυπήσει στις 5 η ώρα για κάποιο σκοπό. Και εγώ επίσης ο άνθρωπος που ρύθμισα το ρολόγι να χτυπήσει στις 5 η ώρα, όταν αρχίσει να χτυπάει, αναστέλω τη λειτουργία, το χτύπημα, το πατώ και σταματάει. Ή προτού αρχίσει να χτυπάει, μεταβάλλω τη ρύθμιση του ρολογίου και δεν χτυπάει καθόλου. Είναι της φιλανθρωπίας του Θεού ότι δίνει στους επιστήμονας την ικανότητα να προγνωρίζουν ορισμένα πράγματα και προγνωρίζοντας πρέπει να μετανοούμε, να λαμβάνουμε πνευματικά μέτρα ώστε να αποτρέπεται το κακό. Εάν όταν οι σεισμολόγοι προειδοποιούν και λένε θα συμβεί σεισμός σε αυτό ή σε εκείνο το μέρος,
εάν πέφταμε όλοι σε προσευχή, σε μετάνοια, ο Θεός θα μετέβαλε το ρυθμό της λειτουργίας του τόπου, θα κατεύθυνε αλλού τις εσωτερικές δυνάμεις της γης που προκαλούν τους σεισμούς και θα γλιτώναμε από τους σεισμούς. Οι σεισμοί είναι, επαναλαμβάνω, φυσικά φαινόμενα, αλλά πίσω από τα φυσικά φαινόμενα είναι ο Θεός που ορίζει και προορίζει τα πάντα, λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Όταν αλλάζουμε εμείς συμπεριφορά, τότε αλλάζει και ο Θεός συμπεριφορά απέναντί μας. Για να εκφραστώ με τη γλώσσα της Γραφής, όταν εμείς μετανοούμε, τότε και ο Θεός μετανοεί με μια άλλη έννοια και δεν επιφέρει τα κακά που όρισε και προείπε ότι θα επιφέρει εναντίον των ανθρώπων. Μετανόησαν οι Νινεβίτες και δεν τους κατέστρεψε. Η βροχή είναι και αυτή ένα φυσικό φαινόμενο. Αλλά ο Θεός όρισε να πέφτει η βροχή. Και υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πτώσεις της βροχής είναι έκτακτο φαινόμενο που γίνεται με έκτακτη παρέμβαση του Θεού και συνιστά θαύμα. Παλαιότερα που οι άνθρωποι ήσαν πιστοί, ευσεβείς, όταν έπαφτε μεγάλη ξηρασία σε έναν τόπο, συγκεντρώνονταν, αφωνίστευαν, έκαναν λιτανία και μόλις τελείουν η λιτανία ή δεν προλάβαινε να τελειώσει η λιτανία, το ομολογούν αυτό οι πατέρες μας, πολλές τέτοιες περιπτώσεις συνέβησαν, άρχιζε η βροχή. Και στις ημέρες μας, και εγώ ο ίδιος που έτυχα σε δύο περιπτώσεις που ένας καλός επίσκοπος έκανε λιτανία στην επαρχία του, διότι επί μήνες είχε να πέσει σταγόνα βροχή πάνω στον τόπο, όταν ο επίσκοπος έκανε λιτανία άρχισε να βρέχει. Η βροχή, αυτή η βροχή που έγινε κατόπιν λιτανίας, είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά έγινε με την θέληση και με την παρέμβαση του Θεού. Αν δεν γινόταν η λιτανία, τα σύννεφα δεν θα πήγαιναν στον τόπο που έγινε η λιτανία για να πέσει βροχή. Έχουμε και μέσα στην Καινή Διαθήκη σεισμούς που οφείλονται σε έκτακτη παρέμβαση του Θεού. Είναι μεν φυσικά φαινόμενα, αλλά που προκλήθηκαν από έκτακτη υπερφυσική δύναμη του Θεού. Κατά το 4ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, η Εκκλησία προσευχόταν και την ώρα που προσευχόταν εσαλεύθη ο τόπος, λέγει ο Λουκάς που γράφει τη βίβλο των πράξεων. Έγινε σεισμός. Η προσευχή της Εκκλησίας προκάλεσε σεισμό. Καλό σεισμό σε εκεί για την περίπτωση, ευχάριστο σεισμό, όχι καταστρεπτικό σεισμό. Στο 16ο κεφάλαιο επίσης στο βιβλίο των πράξεων διαβάζουμε ότι στους Φιλίππους της Μακεδονίας, όταν οι δύο φυλακισμένοι Απόστολοι, ο Παύλος και ο Σίλας, προσεύχονταν και υμνούσαν το Θεό μέσα στη φυλακή, έγινε σεισμός και λύθηκαν τα δεσμά των φυλακισμένων. Το αποτέλεσμα του σεισμού είναι ότι σύστηκε και η συγκίνηση του δεσμοφύλακα, έπεσε στα πόδια των Αποστόλων, μετανόησε, βαπτίστηκε πανική οικογενειακός και έγιναν χριστιανοί όλη η οικογένεια του δεσμοφύλακα των Φιλίππων. Ο Χριστός μέσα στα συνοπτικά Ευαγγέλια ομιλεί για σεισμούς των εσχάτων καιρών ως προμηνύματα της Δευτέρας Παρουσίας. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, ανάμεσα στα άλλα σημεία των εσχάτων καιρών που θα προμηνύουν τη Δευτέρα Παρουσία, την έλευση του Αντιχρίστου και τη Δευτέρα Παρουσία,
θα είναι και τούτο το σημείο. Σεισμοί μεγάλοι κατά τόπος. Σεισμοί μεγάλοι κατά τόπος. Πάντοτε θα υπείτε γίνονταν σεισμοί, ναι. Αλλά όταν ο Χριστός λέγει ότι θα συμβούν σεισμοί μεγάλοι κατά τόπος ως προάγγελοι της Δευτέρας Παρουσίας, εννοεί ότι οι σεισμοί θα πυκνωθούν, θα γίνονται περισσότεροι σεισμοί και θα γίνονται και σε μέρη που δεν θεωρούνται σεισμογενή και θα γίνονται ισχυρότεροι σεισμοί. Και ό,τι είπε και εννοούσε ο Χριστός, βεβαιώνουν σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, και οι σεισμολόγοι. Τι λέγουν οι σεισμολόγοι? Στις ημέρες μας λέγουν οι σεισμολόγοι, οι σεισμοί στον αιώνα μας είναι περισσότεροι από τους σεισμούς των προηγουμένων αιώνων. Στον 20ο αιώνα τον απατεώνα γίνονται σεισμοί περισσότεροι από τους σεισμούς που έγιναν τους παρελθόντες αιώνας. Τι λέγουν επίσης οι σεισμολόγοι? Ότι 200 τόποι της γης που θεωρούνταν ότι δεν είναι σεισμογενείς σύστηκαν από σεισμούς. Και τι λέγουν πάλι οι σεισμολόγοι? Λέγουν ότι στο μέλλον αναμένονται ισχυρότεροι σεισμοί. Η αμαρτία γίνεται μεγαλύτερη και οι σεισμοί θα γίνουν περισσότεροι και ισχυρότεροι. Θα ρωτήσετε, ποια είναι συγκεκριμένως τα αίτια των σεισμών που γίνονται εδώ στην πατρίδα μας? Ας αφήσουμε τους σεισμούς που γίνονται σε άλλες χώρες. Ποια είναι τα αίτια των σεισμών που γίνονται εδώ στην πατρίδα μας, ένα τόπο που χορεύει αυτές τις ημέρες και κατά το παρελθόν πολλούς σεισμούς υπέστη, αλλά και αυτές τις ημέρες σύεται περισσότερο, χορεύει όλη η Ελλάδα. Ποια είναι τα αίτια? Να τα πούμε, αγαπητοί μου, χωρίς φόβο και πάθος. Να λέμε ολόκληρη την αλήθεια, διότι η αλήθεια έχει τη δύναμη να μας θεραπεύσει. Να παίρνουμε το φάρμακο όσο πικρό κι αν είναι, γιατί το φάρμακο έχει τη δύναμη να μας θεραπεύσει. Πολλά είναι τα αίτια που προκαλούν την οργή του Θεού και τους σεισμούς, τη θεομηνία αυτή. Αναφέρω σε αδρές γραμμές τα κυριότερα αίτια. Το ένα είναι οι 400-500 χιλιάδες εκτρώσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική πατρίδα. Γίναμε άστοργοι, γίναμε θηρία, γίναμε σκληρότεροι από τα θηρία. Τα θηρία δεν κατασπαράζουν τα παιδιά τους. Εμείς οι άνθρωποι και δι' οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κάθε χρόνο κατασπαράζουμε 500.000 περίπου παιδιά. Τα κομματιάζουμε και τα ρίχνουμε στους υπονόμους των ιατρείων. Τα αίματα αυτών των αθώων παιδιών σύουν τη γη της Ελλάδος. Όπως το αίμα του Άβελ, του αθώου, του δικαίου Άβελ, έσυε τη γη, έτσι τα αίματα των αδικοσφαγμένων παιδιών σύουν τη γη της Ελλάδος. Δεν το λέω για να απογοητευτεί καμιά ψυχή που έκαμε έκτρωση. Το λέω να έρθει σε συνέστηση, να στενάξει, να εξομολογηθεί, να ζητήσει το έλεος, και αν ζητήσει το έλεος και διαφωτίσει κι άλλες ψυχές, να περιοριστεί και να σταματήσει το έγκλημα. Ο Θεός δεν θα αρνηθεί το έλεος του. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία και κανένα έγκλημα που δεν συγχωρείται. Μόνο η αμετανοησία δεν συγχωρείται. Ξέρω ανθρώπους που έκαναν το φοβερό έγκλημα των εκτρώσεων, μετανόησαν, έγιναν σπουδαίοι χριστιανοί και είδαν θαύματα μέσα στα σπίτια τους, μέσα στη ζωή τους. Άλλο αίτιο για το οποίο σύεται η γη είναι οι τρομερές βλασφημίες. Οι Ιταλοί και εμείς οι Έλληνες είμαστε τα βλασφημότερα έθνη του κόσμου.
ανοίγουμε στόματα, στόματα άδει, στόματα κόλαση και υβρίζουμε το Θεό, το Χριστό, το σαρκωμένο και σταυρωμένο για μας Θεό, την Παναγία και τους Αγίους και το Σταυρό, με τα χειδαιότερα λόγια, και να μην δικαιολογηθεί κανείς. Εάν αγαπούσαμε το Θεό δεν θα τον βρίζαμε. Αν αγαπούσαμε την Αγία, την Παναγία και τους Αγίους δεν θα τους βρίζαμε. Ένας που αγαπάει τη γυναίκα του λέει τα ωραιότερα λόγια για αυτή, δεν τη βρίζει. Και μια γυναίκα που αγαπάει τον άντρα της λέει τα ωραιότερα λόγια για αυτό, δεν τον βρίζει. Βρίζουμε το Θεό, το Χριστό, το Σταυρό, την Παναγία, τους Αγίους, διότι δεν αγαπάμε το Θεό, δεν αγαπάμε τους Αγίους, δεν αγαπάμε τα Ιερά και τα Όσια της Πίστεως. Είμαστε διεφθαρμένοι άνθρωποι και αν αναγνωρίσουμε τη διαφθορά μας και στενάξουμε και εξομολογηθούμε και κόψουμε τη βλασφημία, τότε ο Θεός θα επιβλέψει ηλαιοώματι επί τους ανθρώπους. Άλλα αίτια των σεισμών είναι η πορνογραφία. Περιοδεύω από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία. Αυτό το δημόσιο κατάντημα της Ελλάδος δεν υπάρχει σε άλλες χώρες. Τα πορνοπεριοδικά είναι μέσα στα καταστήματα. Δεν είναι στις προθήκες των καταστημάτων και δεν είναι στα περίπτερα. Στέλνει το παιδί σε ένα περίπτερο να αγοράσει μια εφημερίδα και θα δει όλα τα έσχη, όλες τις σεξουαλικές πράξεις, όλες τις σεξουαλικές ανομαλίες. Η πορνογραφία είναι από τα σοβαρότερα αίτια των σεισμών. Ο γυμνισμός. Οι άνθρωποι τους θερινούς μήνες εδώ στην πατρίδα περιφέρονται ημίγυμνοι και σε παραλίες και σε νησιά ολόγυμνοι όπως τους γέννησε η μάνα τους. Δεν υπάρχει εντροπή πλέον. Εξέλιπε η εντροπή. Γι' αυτό ο Θεός σύει το έδαφος. Η πορνεία, η μοιχεία, η ασέλγεια, τα παραφύσινα αμαρτήματα βρίσκονται και αυτά σε άνοδο, όπως λέγει ο προφήτης, πορνεία και μοιχεία και ψεύδος και αρά και έχετε επί της γης και αίματα εφέμαση μίσγουση. Ένα αίτιο των σεισμών είναι ο εκτραχυλισμός των μέσων της δημοσιότητος. Στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, λίγες μετοχές έχει ο Χριστός, τις πολλές μετοχές έχει ο Σατανάς. Τα μέσα της δημοσιότητας είναι πλέον για να πολεμούν το καλό και να προβάλλουν και να στεφανώνουν το κακό. Διαφημίζεται και νομιμοποιείται και επισημοποιείται το κακό. Ο εκτραχυλισμός των μέσων της δημοσιότητας είναι μια πολύ μεγάλη αιτία για τους σεισμούς. Και τέλος, να αναφέρω ένα αίτιο ακόμη. Είναι ο αφηνιασμός του κλήρου, ιδίως των δεσποτάδων. Μας τάραξαν οι δεσποτάδες με τις κραυγαλαίες αδικίες τους και αντικανονικές πράξεις. Ταράσσουν τις συνειδήσεις και ταράσσουν και τη γη. Εάν μετανοήσουμε για όλα αυτά τα αμαρτήματα, τότε ο Θεός θα στρέψει πάλι το πρόσωπό του προς εμάς, θα στρέψει την ευνοιά του προς εμάς και η πατρίδα θα σωθεί και θα εγκαινιάσει νέα ζωή και θα μεγαλουργήσει και θα υψωθεί μέχρι τα άστρα του ουρανού. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα είμαστε στο στούντιο επί μισή ώρα και θα δεχόμεθα τηλεφωνήματα. Χαίρετε εν Κύριο.